Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, νιώθω προσβεβλημένη και νιώθω ντροπή που συμμετέχω σε τέτοιες κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Όταν μέσα στη νύχτα κατατίθονται τέτοια πολυνομοσχέδια που σαρώνει με τις ρυθμίσεις τους στους πάντες. Και επίσης μια τέτοια κοινοβουλευτική διαδικασία η οποία προσβάλλει και υποτιμάει το κοινοβούλιο, στη χώρα μας. Οι ρυθμίσεις στίγουν την πλειοψηφία των κοινωνικών ομάδων και της παραγωγικής δομής της χώρας μας. Ο σκληρός πυρήνας του πολυνομοσχεδίου αφορά τις εργασιακές σχέσεις και τις τράπεζες. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό κυρίως, αλλά αυτό το οποίο θα πω είναι ότι το ποιος ελέγχει τις τράπεζες ισοδυναμεί με το είδος και την ποιότητα της ανάπτυξης που θα κάνει. Σφαγιάζεται τα ασφαλιστικά ταμεία, μειώνοντας τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και τις εισφορές υπέρ τρίτων που αποδίδονται στα ασφαλιστικά ταμεία. Ενδεικτικά αναφέρω τον κοινωνικό πόρο στο Ταμείο Πρόνοιας του Προσωπικού του ΟΣΕ, του ΟΛΘ, των Σωμάτων Ασφαλείας, εξαπατώντας τους. Σε μια σειρά ελεύθερων επαγγελματιών, όπως φαρμακοποιών, μηχανικών, οδηγούς ταξί, κατόχους φορτηγών, δημόσιας χρήσης και άλλων, δίνεται το οριστικό χτύπημα με την υποτιθέμενη περαιτέρω απελευθέρωση του κλάδου. Οι δύο νόμοι του 2012, ο 4070 και ο 4093, απελευθέρωναν πλήρως το επάγγελμα του ταξί. Οι νέες ρυθμίσεις έρχονται να διευκολύνουν ακόμα περισσότερο την υποκλοπή του έργου των ταξί από τους μεγαλοξενοδιούχους, τις μεγάλες εταιρείες με τα ενοικιαζόμενα μεταοδηγού και τα μεγάλα τουριστικά γραφεία. Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας με κατηγορήσουν ότι είμαι συντεχνιακή, θα μιλήσω όμως για τους μηχανικούς. Διότι το φέρατε τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή. Για τους μηχανικούς. Υιοθετείται πλήρως τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού χωρίς καμία διαβούλευση με τον κλάδο. Αποσυνδέεται το πτυχίο από τη δυνατότητα πρόσβασης στην άσκηση του επαγγέλματος, αφού μια σειρά και καλά εμπειρογνωμόνων θα μπορούν να ασκούν το επάγγελμα. Το γνωστικό και το επιστημονικό υπόβαθρο των μηχανικών δεν θεωρείται πλέον απαραίτητο για την υλοποίηση των τεχνικών έργων. Δεν μπορεί, κύριοι, να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των πολιτών, η αρτιότητα των τεχνικών έργων, προσθέτοντας βεβαίως και τις ρυθμίσεις που σου φέρνετε για τα δομικά υλικά. Όλα αυτά συνηγορούν σε αυτό. Δηλαδή, στην τήρηση της ασφάλειας των τεχνικών έργων. Και όχι μόνο σε αυτό, οδηγούν και στο κλείσιμο και άλλων παραγωγικών κλάδων της βιομηχανίας μας. Απαξιώνονται μέσα από αυτό επιπλέον και όλοι οι ελεκτικοί μηχανισμοί των δομικών υλικών. Κατά σχετήρια θα φτάσουν περίπου τις 40.000 για τις οφειλές τους στο ΣΜΕΔΕ και ΕΑΤΕΑ από τους μηχανικούς. Πώς θα εξηγήσετε, κύριοι, εσείς τους χιλιάδες μηχανικούς που δεν έχουν να πληρώσουν τώρα τις εισφορές τους ότι απελευθερώνεται το επάγγελμά τους? Απορριθμίσετε την παραγωγική βάση της χώρας έναντι των εισαγωγών και έχετε το θράσος να μιλάτε για ανάπτυξη και για στροφή σε εξαγωγές. Αποδεικνύεστε ανίκανοι να πατάξετε το λαθρεμπόριο καυσίμων, λόγω και της πολιτικής αλλά και της οργανωτικής σας ανεπάρκειας. Ενώ με τις διατάξεις που φέρνετε αυτές για τη διακίνηση των υγρών καυσίμων, αναμένουμε ότι η αγορά θα γίνει άνω κάτω. Ένα άλλο κεφάλαιο, κύριοι, τα πάντα στους αγοραστές, εκποιητές της δημόσιας περιουσίας μέσω τα ΙΠΕΔ. Την τεράστια ακίνητη περιουσία του ΟΣΕ, η δεύτερη μετά από αυτήν της Εκκλησίας, θα περάσει στα χέρια μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων, στερώντας από τον ελληνικό λαό σημαντικά εργαλεία, ώστε να εφαρμοστεί ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο προς όφελος της κοινωνίας. Τεράστιες εκτάσεις στην Ινόη, στο εμπορευματικό σταθμό Θεσσαλονίκης, στο Κορδελιό, στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης, στους Λαχανόκηπους. Όποια έκταση είχε εξαιρεθεί από τον 38-91 του 10, πλέον περιέχεται στο ελληνικό δημόσιο βεβαίως για τη διευκόλυνση της εκποίησης της από τον επίδοξο αγοραστή. Καταργείται το ρόλο της ΓΕΟΣΕ για την εκτίμηση των περιβαλλοντολογικών, πολυοδομικών και λοιπόν επιπτώσεων των προτινόμενων τροποποιήσεων. Του ΣΧΟΠ και βεβαίως καταργείται
τη δυνατότητα των κατοίκων για υποβολή ενστάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού για τα ανωτέρω θέματα. Δηλαδή, σήμερα η Βουλή αναλαμβάνει για άλλη μια φορά το ρόλο πολεοδομικού γραφείου, νομιμοποιώντας οικοδομικές άδειες. Τι να μιλήσουμε ακόμα, οδηγείται σε τριτοκοσμικές καταστάσεις στο όνομα της ανάπτυξης, κύριε. Συντομεύεται, κύριε Ζουνίδου, παρακαλώ. Στις ρυθμιστικές αρχές και για τη δημιουργία της ρυθμιστικής αρχής λιμανιών. Επαναλαμβάνω, ουσιαστικά προκύπτουν από το δόγμα, αυτές προκύπτουν από το δόγμα του νεοφιλελευθερισμού. Πως οι πολιτικές αυτές διαμορφώνονται από το κράτος, αλλά από τους δίθεν οργανισμούς. Δίθεν ουδέτεροι οργανισμοί και φορείς, έξω και πέρα από το λαό και τους εκλεγμένους εκπροσώπους του αναλαμβάνουν να υπηρετήσουν τα πλέον ιδιωτελή συμφέροντα. Δεν πάει να λέει ο λαός ό,τι θέλει. Οι εκπρόσωποι του αποφάσισαν οι ουδέτεροι. Δύο δευτερόλεπτα για τις επιχειρήσεις ΑΠΕ. Ήδη δεν εξαντλήσατε. Δύο δευτερόλεπτα. Θέλω να πω ότι είναι αναξιόπιστη η κυβέρνηση. Αναξιόπιστη από την ώρα και τη στιγμή που μονομερός αλλάζει τα συμβόλαιά τους. Μονομερός. Από μια λέξη την οποία φοβάστε.